Αγαπητή κυρία Ηλιοπούλου, καλή σας μέρα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι και τα φιλιά μας στις Κυκλάδες. Είσαι, να πω ότι είσαι Παριανή, έτσι. Το λέμε αυτό. Ναι. Ήταν η κόντρα μας με την Ελένη. Αυτό ποιο είναι το καλύτερο νησί. Νάξος ή Πάρος παλιά που ήμασταν συνάδελφοι στον ίδιο χώρο. Και μου έλεγε ότι έχουν καταπληκτικές παραλίες. Την Πάρο και της έλεγα, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι γίνεται, Ελένη, πώς πάει πάνω με τον κορονοϊό, αρχικά πες μου, πώς την παρνάτε εσείς? Εντάξει, νομίζω ότι εμείς παραμένουμε σόκλειστοι με εργασία από το σπίτι. Ο κόσμος έχει φύγει έξω και το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, που ήταν και ελεύθερες οι μετακινήσεις, είτε γινόταν ο κακός χαμός, είτε είχες πάει μια βόλτα στο λόφο του Φιλοπάπου δίπλα από την Ακρόπολη, είτε είχες πάει στις παραλίες. Κατάλαβα. Μετά από τόση κλεισούρα, ο κόσμος είπε βγαίνω έξω. Είναι απολύτως λογικό. Έχουμε πάρα πολύ ζεστό καιρό. Mm-hmm. Σήμερα νομίζω πάλι θα ξεπεράσει 30 βαθμούς, δηλαδή έχουμε κατά καλό καιρό και είμαστε ακόμα στα μέσα του Μάη. Ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τον τόσο εγκλεισμό, ειδικά οι άνθρωποι που έχουν και παιδιά έχουν στριμωχτεί πολύ, γιατί πρέπει να βρουν και έναν τρόπο να εκτονώσουν την παιδική ενεργητικότητα. Ακριβώς. Και είναι απολύτως φυσιολογικό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τηρούν τα μέτρα, δηλαδή πρέπει να φοράς μάσκα, πρέπει να κρατάς μια απόσταση. Δεν μπορεί η καλοκαιρία και η διάθεση για να συνεχιστεί η ζωή μας φυσιολογικά να μας κάνει να ξεχνάμε τι μπορεί να πάθουμε εμείς, η οικογένειά μας, οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, ή ακόμη και αν νοσήσεις για άλλο λόγο, με κάποια άλλη αιτία. Ακριβώς. Σπάσεις το πόδι σου, βρε παιδί μου. Παραπάτησες, σπάσεις το πόδι σου και πας στο νοσοκομείο, θα ταλαιπωρηθείς πάρα πολύ, γιατί είναι όλο αυτό με τα χειρουργεία που αναβάλλονται, με το γεγονός ότι δεν μπορούν να σε επισκεφθούν για να σε φροντίσουν οι δικοί τους. Θα σου πω ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι ένας φαύλος κύκλος που καλύτερα και είναι και το lockdown το τοπικό, βέβαια, που ελοχεύει πάντα, ότι μπορεί πολύ εύκολα να ξανακλειστούμε πάλι μέσα ως ένα βαθμό ανατόπους, αν αυτό ξεφύγει. Οπότε καλό θα είναι να το έχουμε υπόψη μας. Και είναι ο συνδυασμός του προβλήματος της υγείας με την οικονομική εξαθλίωση, έτσι, κάτι που δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Εννοείται. Πόσοι άνθρωποι μας είναι άνεργοι, ζουν με αυτό το πενιχρό επίδομα. Επίδομα που τους δίνεται ως ενίσχυση, και αν ή πόσοι δεν έχουν ούτε αυτό, ούτε και κανέναν άλλο να τους στηρίζει. Τέλος πάντων, πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, όλοι θέλουν να αισιοδοξούν, αλλά η κατάσταση είναι δεινή. Όπως δεινή είναι και η κατάσταση για τα ζώα, γιατί γι' αυτό με κάλεσες να μιλήσουμε. Φυσικά, και ήταν η επόμενη ερώτηση, γιατί παίξαν το ρόλο τους στο θέμα του κορονοϊού και τα ζώα, και για πρώτη φορά με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Όλοι ψάχνανε σκύλο για να τον βγάλουν βόλτα. Ελπίζω να μην είναι μόνο εργαλειοποίηση, γιατί ξέρεις, ο άνθρωπος το έχει αυτό, να χρησιμοποιεί κάθε τι κατά πώς τον βολεύει. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη διαφήμισε πάρα πολύ αυτό το σχέδιο νόμου. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή δήλωσε ότι θα κατεβάσει ένα πολύ πρόθυμο νομοσχέδιο. Αυτό δεν το είδαμε. Είναι σε γενικές γραμμές σε μια θετική κατεύθυνση, mm-hmm. αλλά έχει πάρα πολλά προβλήματα και αποδεικνύει ότι ο κύριος Πέτσας, που είναι τώρα ο αρμόδιος υπουργός, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε συνέχεια για τον κύριο Λιβάνη, που ήταν ο προηγούμενος, ο οποίος συνέγραψε, όπως λένε, το μεγαλύτερο μέγεθος του νομοσχεδίου. Λοιπόν, ο κύριος Πέτσας κατέβασε στη διαβούλευση ένα νομοσχέδιο το οποίο, αν και προτάσει το θέμα της υποχρεωτικότητας της στήρωσης, κάτι που έχει δημιουργήσει τρομερές αντιδράσεις σε πάρα πολλούς κλάδους, δηλαδή όχι μόνο από τους φιλόζους που έχουν ενεργό ρόλο και τάσσονται υπέρ και ζητούν να μην υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά έχουν αντιδράσει οι κυνηγοί, έχουν αντιδράσει οι κτηνοτρόφοι, έχει αντιδράσει παραλόγως τελείως ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, ο οποίος άνθρωπο κάνει και απεργία. Για ποιο λόγο? Προτάζοντας... Ναι, είναι λίγο αστείο. Να σας πω μόνο τι αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο, που ήταν αυτό που διαφημίστηκε πιο πολύ και που δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα ισχύσει. Οι φιλοζωικοί φορείς είχαν θέσει επανειλημμένα στον κύριο Λιβάνη όταν ήταν υπουργός ότι ο μόνος τρόπος για να κλείσει η βαλβίδα παραγωγής νέων αδέσποτων είναι να στηρωθούν τα οικόσιτα ζώα, και αυτό είναι μια σωστή διαπίστωση, γιατί ακόμη και αν με ένα μαγικό τρόπο οι Δήμοι στην Ελλάδα είχαν τα λεφτά και ξαφνικά στήρωναν όλα τα αδέσποτα ζώα των περιοχών τους, σε μερικούς μήνες θα είχαμε πάλι πάρα πολλά αδέσποτα, γιατί είναι πάρα πολλοί εκείνοι που δεν τα δικά του ζώα, γιατί φοβούνται κιόλας μην τα χαλάσουν, αυτό είναι το αστείο, αλλά προτιμούν μόλις γεννηθούν τα μωρά να τα βάλουν σε μια σακούλα σκουπιδιών για να τα πετάξουν σε κάτω, σε κρεμό, σε βουνά, καταράχια. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στην Πάρο, στην Άξο, στις Κυκλάδες, σε κάθε γωνιά αυτού του τόπου,
στα πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης πολλές. Ναι, είναι πολλές φορές που βλέπουμε τσάντες δεμένες και μέσα να υπάρχουν γατάκια ή κουταβάκια. Κάτι να κουνιέται, κάτι να κλαίει και να βλέπεις μωρά ετοιμοθάνατα. Δεν στο έχω πει δηλαδή κάποια περιοχή. Είναι δυστυχώς η νοοτροπία του λαού μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να σκοτώνει μωρά αντί να στηρώνει το δικό του σκυλί και το γατί, θεωρώντας ότι έτσι το χαλάει. Λοιπόν, ο κύριος Λιβάνιος αυτό το άκουσε αρχικά και υπάρχει στο νομοσχέδιο. Το διαβάζεις και λες μπράβο, η μόνη εξαίρεση είναι μόνο τα άρρωστα που είναι φυσιολογικό, είναι μια χειρουργική επέμβαση, ένα βαριά άρρωστο ζώο που δεν μπορεί να αντέξει την άρκωση δεν θα την υποστεί. Mm-hmm. Όμως πας στο άρθρο 39 και εκεί βλέπεις ένα βουνό εξαιρέσεις, γιατί έτσι συνήθως συμβαίνει με τα νομοσχέδια. Στις τελευταίες σελίδες βλέπεις αυτό που αναιρεί καμουφλαρισμένα ο νομοθέτης. Υπάρχουν πάρα πολλές εξαιρέσεις που λέει ότι με απόφαση υπουργού θα εξαιρούνται τα ζώα εργασίας, δηλαδή τα σκυλιά των κτηνοτρόφων, τα σκυλιά των κυνηγών, κάποιες ελληνικές ράτσες. Εμείς αυτό που τονίζαμε εξ αρχής, συντασσόμενοι με τους φιλοζωικούς φορείς που ζητούν αλλαγή σε αυτό το άρθρο, είναι το εξής, ότι πρέπει να ισχύσει η υποχρεωτικότητα της στήρωσης, παρόλο που κάποιοι το αντιμετωπίζουν ως ένα ακραίο μέτρο, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια να αντιμετωπιστεί ο πληθυσμός των εκατομμυρίων ζώων. Mm-hmm. Και οι εξαιρέσεις θα πρέπει να αφορούν μόνο τα άρρωστα. Δεν είμαστε προβληματικοί. Αντιλαμβανόμαστε, υπάρχουν άρρωστα ζώα που δεν πρέπει να χειρουργηθούν. Και οι επαγγελματίες εκτροφής. Οποιοδήποτε θέλει να εκτρέφει ζώα για οποιονδήποτε λόγο, σκυλιά, γατιά, ράτσας, ελληνικούς, ποιμενικούς, κριτικούς, κυνηγητικούς φίλους, οτιδήποτε, θα πρέπει να έχει άδεια, να έχει εγκαταστάσεις, να ελέγχεται. Να πληρεί τις προϋποθέσεις δηλαδή για να το κάνει αυτό, έτσι, να όχι να πουλάει νόμιμα τα κουτάβια, την κατάλληλη ηλικία και να υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός. Όλα αυτά που κάθε κυνηγός έχει, τα έχω δει στην Πάρο άπειρες φορές. Με ένα κοτετσόσυρμα, τα σκυλιά που γενοβολάνε και τα πουλάει μετά, και τι τα πουλάνε και με μικρές, δηλαδή τα 300 και τα 400 για τα κυνηγιάρικα είναι μια μέτρια τιμή. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το μαύρο εμπόριο ο νομοθέτης προσπαθεί να το... Ας υποθέσουμε ότι προσπαθεί να το περιορίσει και βρίσκει αντιδράσεις, γι' αυτό και είχαμε και αντιδράσεις και από πολλούς κυνηγητικούς συλλόγους. Μια άλλη πληγή που το βλέπουμε στις Κυκλάδες λιγότερο σε σχέση με την υπηρετική χώρα που είναι συστηματική, άλλες εκτάσεις με ανθρώπους που εκτρέφουν ζώα, είναι οι κτηνοτρόφοι που επίσης έχουν τα τσοπανόσκυλα, γενοβολάνε τα τσοπανόσκυλα, κρατάνε ένα-δυο που τα θεωρούν καλά, τα υπόλοιπα τα πετάνε. Αυτά τα ζώα πολλαπλασιάζονται να επιζήσουν και υπάρχει ο φαύλος κύκλος. Mm-hmm. Να πούμε όμως ότι πέρα από την υποχρεωτικότητα της στήρωσης, την οποία εναντιώνεται ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, ο οποίος όμως μας έχει συνηθίσει σε δηλώσεις και τοποθετήσεις εναντίον των ζώων. Ειδικά η πρόεδρος του Συλλόγου, η Αθηνάη Τραχύλη, η οποία είναι και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, έχει κάνει πολλά φάουλ δημόσια. Δηλαδή, ο Σύλλογος στη Βουλή έχει ταχθεί υπέρ του ακροτηριασμού των αυτιών και των ουρών των σκυλιών, ενώ απαγορεύεται 20-25 χρόνια. Έχει ταχθεί παρουσιάζονται τα αδέσποτα ζώα πρόβλημα για την κοινωνία και ως φόβος για τους ανθρώπους. Μας έχει πει ότι όποιος έχει μικρό σπίτι δεν πρέπει να έχει μεγάλο σκύλο. Αντί να πει π.χ. αν έχετε ζώο στο σπίτι πρέπει να το εκτονώνετε, να το βγάζετε βόλτα, τα ζώα πρέπει να γυμνάζονται, δεν μπορείς να πάρεις ένα ζώο και να τον εγκαταλείψεις σε ένα μικρό ή μεγάλο σπίτι, μπαλκόνι, ταράτσα. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές ανόητες κυριολεκτικά, για να το πω πάρα πολύ ευγενικά, δηλώσεις από την κυρία Τραχύλη. Συνεπώς η ανακοίνωση του Κτηνιατρικού Συλλόγου, ο οποίος τάσεται κατά της χρηματοδότησης των ΜΚΟ και της στήρωσης, είναι τουλάχιστον αστεία. Να πούμε ότι οι Δήμοι πάντα μπορούσαν να συνάψουν συμβάσεις για όλες τις δραστηριότητες σχεδόν με ιδιωτικούς φορείς. ΜΚΟ και άλλους, γιατί αυτή την προσλήψη στους Δήμους δεν γίνονται. Μόνο αυτή η δυνατότητα τους δίνεται προφανώς σκοπίμως. Αλλά σε αυτό το νομοσχέδιο δεν δίνεται βαρύτητα. Αναγνωρίζεται μεν το έργο των φιλοζωικών φορέων, αλλά δεν δίνεται βαρύτητα εκεί. Δημιουργούνται μια σειρά μητρώα, δηλαδή αν κάποιος μητρώο που θα καταγράφονται τα ζώα που υιοθετούνται και τώρα... Εθνικό μητρώο νομίζω το ονομάζουν, έτσι, αυτό. Ναι, όποιος έχει γάτα ή σκύλο και τώρα πρέπει να τον έχει με ηλεκτρονική σήμανση και υπάρχει ειδικό μητρώο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο φαίνεται ότι η τάδε γάτα ανήκει στην Ελένη Λιοπούλου και αυτό είναι το μικρό τσιπ. Έτσι ώστε αν εγώ εγκαταλείψω το ζώο μου και ηλικιωδώς θεωρώ ότι δεν θα με βρει κανείς, αν κάποιος σκανάρει τη γάτα μου να βρει ότι αυτή η γάτα ανήκει σε αυτήν τη γυναίκα, η οποία δεν δήλωσε εξαφάνιση, κλοπή ή κάτι, άρα πολύ πιθανό να την παράτησε.
το φέρνω σαν παράδειγμα, γιατί θεωρούν ότι κάποιοι είναι πρωτόγνωρα. Να πούμε κάτι που αφορά τις Κυκλάδες και είναι καλό. Γιατί πραγματικά έχει πολλά προβληματικά σημεία το νομοσχέδιο. Και δεν θα μας φτάσει ο χρόνος δηλαδή να τα αναλύσουμε. Ένα καλό σημαντικό ζήτημα που αφορά τα νησιά μας εκεί είναι το θέμα του παστουρώματος. Ξέρουμε όλοι, όσοι καταγόμαστε από εκεί, ζούμε εκεί, ότι στις Κυκλάδες και σε κάποια περιοχές Πελοποννήσου οι κτηνοτρόφοι δένουν τα άκρα των ζώων και θα περιορίσουν τις κινήσεις τους για να μην ανεβαίνουν τις αναβαθμίδες, να μην τρώνε καλλιέργειες των γειτόνων και συχνά δεν δένουν μόνο τα πόδια, τα πόδια και το κεφάλι, δημιουργώντας φρικτούς πόνους στα ζώα, γιατί είναι μια παραφύση στάση, ένα ζώο δεν μπορεί ποτέ να τεντωθεί και να σταθεί φυσιολογική στάση του σώματός του και της φωνηλικής φύλης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο νομοθέτης ορίζει, μια στιγμή να βρω και το άρθρο για να σας το πω ακριβώς, ότι θα απαγορεύεται το δέσιμο των ζώων κάθε είδους, έτσι, όχι μόνο... όχι μόνο δηλαδή των υποειδών ή των σκυλιών ή των γατιών, κάθε τύπο δεν θα γίνεται για ιατρικούς λόγους. Και με αυτή τη γενικότερη τοποθέτηση καλύπτεται και το παστούρωμα. Να πούμε ότι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολλές αντιδράσεις από τους τόπιους φορείς, οι οποίοι πίεζαν και τους τοπικούς βουλευτές να παρουσιάσουν το παστούρωμα ως μια παραδοσιακή μέθοδο διαχείρισης των ζώων. Και δεν μπορεί τώρα εσείς που ήρθατε οι πρωτεγουσιάνοι και δεν ξέρετε τι σας γίνεται και μας ζητάτε να έχουμε τα εγωπρόβατα και τα σκυλιά και τα γατιά στο σαλόνι μας, να μας λέτε τι να κάνουμε. Δηλαδή έχουμε μια ολοκληρωτική αντιστροφή της πραγματικότητας. Εμείς έχουμε ένα τεράστιο αρχείο στο Ζουσός, εξαιτίας λέω και της επαφής μου με το νησί, με ζώα με φοβερά προβλήματα, κινητικά, πληγές, και όλα αυτά που προκαλούν τα σκοινιά στα πόδια των ζώων που προσπαθούν να περπατήσουν, έτσι. Οφείλω να πω, επειδή το έχω ζήσει κιόλας, ότι ήταν κάτι πάρα πολύ άγριο, ειδικά όταν κάποια πιο άτακτα, να το πω έτσι, κατσικάκια, είχαν πάρα πολύ κοντή μπαστούρα και πολύ σφιχτή, με αποτέλεσμα να πληγώνεται το πόδι και να μην αλλάζει αυτό. Και να είναι τα πόδια πάρα πολύ μαζεμένα το ένα με το άλλο. Δηλαδή, ναι. Και από ό,τι βλέπω, να σου πω την αλήθεια τώρα, που παρακολουθώ έτσι επίτηδες, βλέπω πλέον ότι έχει αλλάξει αυτό ως ένα βαθμό. Τουλάχιστον όπου έχω δει εγώ μέχρι στιγμής, ότι αφήνονται ελεύθερα. Προφανώς και επειδή γνωρίζουν πια οι περισσότεροι ότι αυτό απαγορεύεται και ότι επισύρει και κάποιο χρηματικό πρόστιμο και ποινή, έτσι. Βεβαίως, να πούμε ότι ειδικά στην Άξο, η εισαγγελία Νάξου έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Πριν από 2 χρόνια έγινε και μια ημερίδα με το Δήμο εκεί. Κληθήκαμε να μιλήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα. Τέθηκε το θέμα του παστουρώματος. Εξήγησαν πάρα πολλοί επιστήμονες, καθηγητές κτηνιατρικής που ασχολούνται με τα υποειδή τι σημαίνει αυτό. Γιατί ας μην ξεχνάμε, δεν θέλω να στοχοποιώ τον τόπο μας, αλλά αν κάτι το έχει ζήσει από παιδί, ξέρεις πολύ καλά τι συμβαίνει. Ότι δεν μπορεί να έχει ένα γαϊδούρι δεμένο, πόδι, κεφάλι, τα πόδια μεταξύ τους όλη μέρα στον ήλιο, χωρίς καν ένα σημείο νερού, επί ώρες, θεωρώντας ότι δεν τρέχει τίποτα. Και τα κατσικάκια και τα προβατάκια και τα γαϊδουράκια, οι αγελάδες, όλα τα ζώα χρειάζονται να έχουν ένα σημείο που να μπορούν να βρουν μια σκιά. Είναι αδυσόρυτο το ήλιο στις Κυκλάδες τους καλοκαιρινούς μήνες. Να μπορούν λοιπόν τα ζώα να ξεδιψάσουν, που χρειάζονται λίτρα, δεν χρειάζονται ένα κουβαδάκι λες και πίνει η γάτα νερό. Δεν μπορούν να ζουν με περιορισμένα τα άκρα επειδή κάποιος δεν θέλει να φτιάξει περίφραξη ή επειδή δεν θέλει να πληρώσει βοσκό για να έχει τα κατσίκια και τα προβατάκια του. Αν κάποιος θέλει να έχει ζώα, αυτό πρέπει να καταλάβουν. Θες να έχει ζώα, το καταλαβαίνω. Για τον οποιοδήποτε λόγο. Πρέπει να αναλάβεις και την ευθύνη του. Είναι σαν να λες ότι θέλω να αποκτήσω παιδί, αλλά δεν θέλω να πληρώνω για τα εμβόλια. Μα πώς είναι δυνατόν. Να πω για το παστούρωμα, για να το κλείσουμε εδώ, ότι ο όρος που αναφέρει το νομοσχέδιο, ότι ο νομοθέτης χαρακτηρίζει απαγορευτικό τον μη ιατρογενή περιορισμό της φυσιολογικής κίνησης. Και αυτό αφορά όλα τα είδη ζώων, γιατί μέσα μπαίνει και το να απαγορεύεται το μόνιμο δέσιμο των σκυλιών. Παλεύουμε να απαγορεύεται και το προσωρινό, γιατί αυτό αποτελεί μια δικαιολογία συνήθως. Δηλαδή βλέπεις το σκυλί του γείτονά σου 24-24 ώρα δεμένο. Μαζεύεις τα κουράγια σου, πας στην αστυνομία, κάνεις καταγγελία και σου λέει «Μα τώρα έτυχε να το δέσω, το βγάζω βόλτα, το κάνω κάτι που φυσικά δεν ισχύει». Μία αναφορά που επίσης γίνεται στο νομοσχέδιο και είναι προωθημένη
Είναι το θέμα της μοναξιάς. Θα μας πει κάποιος καλά εδώ ο τόπος καταστρέφεται και εσείς μας μιλάτε για τη μοναξιά των σκυλιών. Τα λεγόμενα βαρελόσκυλα, ζώα που είναι διαρκώς δεμένα σε περιοχές που, είναι, που υπάρχουν ζωντανά και τα, περιορίζουν τα κοπάδια. Ζώα παρατημένα σε ταράτσες, ζώα παρατημένα οπουδήποτε να ζουν μόνο τους για όσο ζήσουν που μπορεί κάποιος απλά να τους πετάει ένα ξεροκόμματο. Όλα αυτά ξεκάθαρα τέλος πάντων απαγορεύονται. Τα ζώα στα μπαλκόνια συνεχίζουν να απαγορεύονται. Δυστυχώς υπάρχει μια δικλίδα που να επιτρέπει αυτά στις ταράτσες. Ελπίζουμε να αλλάξει. Να πούμε ότι υπάρχει μια σοβαρά προβληματική διάταξη. Αφαιρείται κατά κάποιο τρόπο η έννοια της προσωρινότητας από τον εγκλεισμό των ζώων στα κοινοκομεία, στα δημοτικά, ενώ τα περισσότερα δημοτικά κοινοκομεία της χώρας είναι χώροι μαρτυρίου. Γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν υπάρχουν συμβάσεις με μόνιμους κτηνιάτρους και αυτό είναι καμιά φορά και λόγω έλλειψης πόρων, αλλά εξαιτίας έλλειψης πολιτικής από τον Δήμο να αντιμετωπίσει με θετικό τρόπο τον πληθυσμό των αδέσποτων της περιοχής του. Και ασκούνται πιέσεις και από τους Δήμους στις κυβερνήσεις γενικώς του στυλ ότι δεν μπορείτε να μας λέτε να τα μαζεύουμε, να τα στυρώνουμε, και μετά να μην μπορούμε να τα κάνουμε τίποτα, γιατί δεν έχουμε το χώρο για τίποτα. Αλλά να τα προτιμούμε κλεισμένα, γιατί έτσι εξυπηρετούν, ξέρεις, και τους ψηφοφόρους τους. Γιατί δυστυχώς καθένας στην Ελλάδα λέει, ελάτε να το πάρετε το κοπρόσκυλο και να μην το ξαναδώ στη γειτονιά μου. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι τα ζώα έχουν δικαιώματα και τους ανήκει. Τους ανήκει και ο δημόσιος χώρος. Και ότι στην τελική ο άνθρωπος ευθύνεται για την παρουσία τους. Ναι, δεν θα ήθελε, φαντάζομαι, το σκυλί να έχει μια τέτοια κατάληξη από μόνο του. Εμείς ουσιαστικά είμαστε που δεσπόζουμε πάνω από αυτό. Ναι. Άρα εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε και ειδικά όταν αποφασίσουμε ότι θα το έχουμε μαζί μας, τι ακριβώς θα κάνουμε με αυτό, ώστε να είναι και αυτό καλά και εμείς και να μην υπάρχουν προβλήματα. Πότε μπαίνει το νομοσχέδιο αυτό, τέλειωσε η διαβούλευση, πότε έρχεται προς ψήφιση? Η διαβούλευση τελειώνει αύριο το βράδυ. Και μετά θα μπει στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών πια, γιατί δεν θα πάει στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, γιατί η αρμοδιότητα των αδέσποτων ζώων, μάλλον των ζώων συντροφιάς, πήγε στο Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε να μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να ελέγχει τιμούς, που είναι ο βασικός φορέας φροντίδας των αδέσποτων, και να ελέγχει και τα κονδύλια. Να πούμε κάτι σημαντικό, για να μην νομίζουν και όσοι μας ακούνε. Πολύ γρήγορα, μόνο γιατί τελειώνει ο χρόνος, Ελένη μου. Να δούμε τι ποσό θα δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί δεν μπορεί να υποχρεώνει έναν Δήμο να έχει δημοτικό κοινοκομείο, δημοτικό κτηνιατρίο, να κάνει όλες αυτές τις μέρημνες για τη φροντίδα των ζώων και εσύ να μην του δίνεις ένα πολύ σοβαρό προϋπολογισμό. Σωστό είναι. Δεν γίνονται αυτά χωρίς λεφτά. Όπως δεν μπορεί και ο Δήμος να βοηθήσει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να στυρώνουν και να τσιπάρουν τα ζώα των φτωχών δημοτών τους δωρεάν. Αλλά για αυτά όλα χρειάζονται χρήματα και ακόμη δεν έχουμε δει τι ύψους είναι αυτό το ποσό. Ελπίζω η κυβέρνηση να μην μείνει στις εξαγγελίες, γιατί τώρα βλέπουμε μόνο εξαγγελίες. Σε μερικές μέρες θα ξέρουμε τι θα παρουσιαστεί καλύτερα. Μακάρι να πάνε καλύτερα τα πράγματα και να αλλάξει κάπως και η νοοτροπία μας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, επειδή υποχρεωνόμαστε κάπου, κάτι να κάνουμε καλύτερο. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες όλες που μας έδωσες. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.